Hey you, hey me, it is you dot me, it is you dot me, it is you dot me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε όλοι καλά. Ήρθε και η Βασιλική στο intro σήμερα. Σήμερα ξεκινάμε πάρα πολύ αργά το βιντεάκι. Θα είναι κάτι τύπου βραδινή ρουτίνα, απογευματινή και μετά ρουτίνα. Έτσι το βλέπω. Αργήσαμε να τα ανοίξουμε γιατί είχαμε πάρα πολλές δουλειές. Σήμερα είναι μία μέρα πριν το μεγάλο καρναβάλι. Οπότε ευελπιστώ να προλάβουμε να πάμε έξω. Καμία βολτίτσα. Ο Αλέξης τελείωσε τη δουλειά. Εγώ ανοίγω άλλες δουλειές όμως, φιλαράκι, γιατί ο φούρνος είναι χάλια. Οπότε πρέπει να τον καθαρίσουμε, να τον ετοιμάσουμε. Τα είδα τώρα και δεν μπορώ να τον αφήσω και να βγω έξω και να ξεχάσω. Να αφήσω τα λάθη μου πίσω μου. Τέλος πάντων, anyway, κάνε subscribe σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Ανεβάζουμε daily vlogs και το κουδουνάκι για να. Νομίζω ότι η μικρή παίρνει κάτι σημαντικές βίδες από το φούρνο. Ναι, να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι και τα σχετικά. Θέλω λίγο να δεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κουζίνα. Αυτό εδώ επικρατεί. Αυτό το παιχνίδι της Βασιλικής είναι εδώ. Δεν έχω τραπεζομάντιλο, το έπλυνα χθες. Και είπα τον Αλέξη να μου κατεβάσει ένα από πάρα πολύ ψηλά, αλλά έμεινε έτσι. Και του είπα ξεκάθαρα, του λέω Αλέξη, θα το πλύνω, θα το αφήσω, αλλά δεν θα λερωθεί το τραπέζι, γιατί κάθομαι μία ώρα μετά και το τρίβω. Ευχαριστώ. Αν το τραπέζι έλεγες, εγώ το πάτημα θα τα. Άσκαλα. Τέλος πάντων, έχουμε δουλειές να κάνουμε, θα μας ανοιχτώσει και θα βγούμε, το βλέπω. Πάμε να κάνουμε μία την κουζίνα, το τραπέζι όλα μαζί, γιατί... Μας έτυχε κάτι, μια τυχαία με το φούρνο. Είχε γεμίσει σε διάφορα σημεία πιτσιλιές από το σημερινό φαγητό. Και έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν. Θα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόματο καθαρισμό του φούρνου. Ακούγεται πολλά υποσχόμενος, δεν ξέρω από τι είδα στο ίντερνετ, έτσι. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Αυτός είναι ο φούρνος. Τώρα αυτή τη στιγμή θα μου πείτε τι έχει. Φαίνεται απόλυτα καθαρός. Στην κάμερα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνεται και τα σημάδια. Τον τρίψαμε αρκετά με τη θένο και φύγανε όλα τα σημάδια σχεδόν. Έχουν μείνει κάτι μικρολικέδες. Αλλά εδώ πάνω δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Γίνεται ένας χαμός από λεκέδες. Και είναι το μόνο σημείο που δεν βάλαμε χέρι, διότι φοβόμαστε μην κάνουμε καμία ζημιά στο φούρνο. Γιατί έχει πάνω την αντίσταση αυτό τι είναι, τέλος πάντων. Και δεν ξέρω τι επιπτώσεις έχει αν ακουμπήσει εκεί πέρα χημικό ή νερό γενικότερα. Εδώ φαίνονται ξεκάθαρα οι λεκέδες. Φανταστείτε ότι έτσι ήταν σχεδόν όλος ο φούρνος από τη μέση και πάνω. Και με γερό τρίψιμο καταφέραμε και βγάλαμε το περισσότερο από αυτών των λεκέδων. Οπότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε λίγο το function, το self-cleaning, να δούμε λίγο πώς θα πάει. Όταν έχεις βάλει τα αγαπημένα φαγητά της Βασιλικής και δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Έχουμε βάλει το μύρτιλο, το γιαούρτι. Βασικά το γιαούρτι ήταν το αγαπημένο της. Αλλά έχουμε βάλει αυτά τα δύο και η μπανάνα. Ναι, εννοείται. Αυτά τα δύο που είναι η μπανάνα και το μύρτιλο. Και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Την μπανάνα δεν τη θες τώρα. Θες. Αλλά ξεκινάς από το γιαούρτι με το μύρτιλο. Καλή όρεξη! Μούφα το self-clean, παιδιά. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Τουλάχιστον κάτι να βλέπουμε, έτσι. Αν δεν βάλεις το χεράκι σου να τρίψεις, μόνο σαπουνάδα μας έμεινε εδώ πέρα στο φούρνο μέσα. Το από πάνω εννοείται πως δεν έχει φύγει. Και όλα καλά. Το μόνο που είχε είναι η πόρτα λίγο σιδρατμός. Οπότε την καθαρίζω. Ίσως η πόρτα ναι. Self-clean. It works. Για την πόρτα μόνο όμως. Βασιλική. Κακ. Κοίτα. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλέξης φόρεσε τη μάσκα και τρόμαξε το παιδί. Δεν φαντάστηκα ότι θα είχε τέτοια αντίδραση. Τι περίμενες? Δεν ξέρω. Φαντάστηκα ότι δεν τρομοκρατήσει τόσο, αλλά μάλλον είναι αρκετά τρομακτική αυτή η μάσκα. Δεν τρόμαξε εμένα. Εσύ τι να καταλάβεις με τόσα θρίλερ που έχουμε δει? Δεν μας άσυσε από τέτοια. Ήξερα ότι είσαι σκληραγωγημένη και λέω. Ευκαιρία τώρα. Συγγνώμη, καπελάκι, θα την έχει τη μάσκα τώρα. Όχι, αλλά δεν θέλω να τρομάζω τη μικρή όσο την οδηγό του καροτσάκι. Εν τω μεταξύ, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, νύχτωσε σχεδόν. Σχεδόν νύχτωσε, απλά δεν είναι το βαθύ σκοτάδι. Ναι. Ναι, τουλάχιστον όμως θα έχει καρναβάλια και θα δείτε κι εσείς πώς είναι το καρναβάλι, γιατί είναι πολύ διάσημο. Έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, σκεφτείτε. Αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Εμείς ακολουθούμε απλά τη μουσική. Από πού ακούγονται όλα αυτά? Μάλλον έχει live. Ναι, κοίτα εδώ.
σε χίλια σημεία μέσα στην πόλη. Υπάρχουν live μουσική και έτσι τέτοια τραγούδια όπου ο κόσμος χορεύει, κάνουν πατινάδες. Τα ακούς και αυτό? Δεν ξέρω αν τα ακούνε τα παιδιά μου. Έχει άλλη μουσική εδώ. Ένα τετράγωνο έχει 30. Νομίζω το πράγμα αρχίζει και καλυτερεύει. Είναι λες και έχει χωριστεί όλη η πόλη σε διάφορα σημεία και απλά το γλεντάνε. Είναι πολύ περίεργο. Και σε κάθε σημείο έχει κάτι διαφορετικό να δεις. Όλα τα είδη μουσικής. Όλα τα είδη μουσικής. Και για όλα τα γούστα ισχύει. Και ποιο είναι το ωραίο, ότι όλοι έχουν τρελό κέφι και σ' ανεβάζουν. Δηλαδή πας εκεί πέρα και λες, είμαι έτοιμο να χορέψω. Εκτός ότι βασιλική, η βασιλική είναι. Πάρτε με από εδώ! Πάλι ακούγεται από κάπου μουσική και δεν ξέρω πού είναι. Θα δούμε τώρα. Δεν υπάρχει σημείο της πόλης που να έχουμε περπατήσει και να μην ακούγεται τη μουσική. Πήραμε να πάμε. Γιατί το περπάτημα μας ανοίγει την όρεξη και όλοι μα όλοι ψήνουν. Οπότε δεν γίνεται να μην φας και σε κάτι από τα ψητά. Τι πήρες? Πήραμε μία πίτα με παντσέτα και μία πίτα με κεπάπ. Όχι, δύο πίτες με κεπάπ, για μένα. Επίσης περιμένουμε την αδερφή μου να έρθει. Ήρθε. Ναι. Τέλεια! Για να συνεχίσουμε την πόρτα μας να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχεις να πάω να τρομάξω, πρέπει να τρομάξεις? Κάτσε να δούμε τώρα. Ο Αλέξης που πήγε δεν ξέρω. Να δούμε την αντίδρασή της τώρα. Όχι, απλά θα τη λέει, what the fuck πήγεται. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πάρκο. Η μικρή είναι μέσα στην τρελή χαρά. Τρέχει από πίσω η μαμά της όλη την ώρα. Ήρθαμε λίγο στο πάρκο γιατί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Παρόλο που μπορείτε να ακούτε το χαμό με τη μουσική από πίσω, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Οπότε μπορεί να κάτσει και η μικρή να παίξει. Διότι ήταν τόσο τώρα στο καρό της και βαρέθηκε. Προσπαθήσαμε λίγο εκεί στην πλατείτσα που ήμασταν. Όχι, ρίχνουν πυροτεχνήματα. Εκεί πίσω. Ναι, τι έλεγα, στην πλατείτσα που ήμασταν ήταν λίγο δύσκολο για τη μικρή να τρέξει και να εκτονωθεί. Κυρίως γιατί περνάνε αμάξια όλη την ώρα, δεν είναι κλειστός ο δρόμος εκεί. Λόγω του ότι είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Οπότε είπαμε να έρθουμε λίγο στο πάρκο, να αφήσουμε λίγο τη μικρή για αυτή να εκτονωθεί για σήμερα. Διότι ήμασταν σχεδόν, βασικά όλη την ώρα ήμασταν στο σπίτι. Δεν βγήκε καθόλου έξω και τις τελευταίες μέρες γενικά δεν έχουμε βγει τόσο πολύ έξω. Δηλαδή, όσες φορές βγήκαμε και έξω. Ήταν συνήθως όλη την ώρα στο καρότσι, άντε μια φορά που πήγαμε στο πάρκο, όπως θυμάμαι. Ήταν λίγο η εβδομάδα stay home. Και μιας που ο καιρός καλυτερεύει τώρα, δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ κρύο, είναι ιδανικός στο να βγει η μικρή και να εκτονωθεί και να έχει και το βράδυ λίγο πιο άνετο ύπνο και να μας ζορίζει και εμάς λίγο με το πρόγραμμα. Να βγαίνει δηλαδή εκτός προγράμματος και εμείς να πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάνω σε αυτό. Συνήθως έχουμε σταθερό πρόγραμμα και μας βοηθάει, είναι ευνοϊκό δηλαδή στο να κάνουμε διάφορες δουλειές στο σπίτι. Εν τω μεταξύ η θέα είναι φανταστική, πραγματικά είναι μαγική τέτοια ώρα. Βλέπεις από κάτω όλα τα φώτα. Σπίτι. Ήρθε η ώρα για unboxing, όπως μπορείτε να δείτε εδώ τα θέματα που λάβαμε. Χθες τα λάβαμε και δεν έχουμε προλάβει ακόμα να τα ανοίξουμε. Να δούμε τι καλούδια έχουμε πάρει. Κάθε φορά όταν ανοίγω ένα κουτί, το μόνο μου άγχος είναι να μην υπάρχει κάτι πάνω και με το ψαλίδι το κόψω. Και πολλές συσκευασίες να παρατηρήσετε έχουν κιόλας την ένδειξη μην χρησιμοποιείτε κορφερά αντικείμενα για να ανοίξετε τις συσκευασίες. Αυτό που δεν έχουν σκεφτεί όμως είναι ότι πώς θα τα ανοίξουν διαφορετικά με τόση ταινία που βάζουν. Αυτό που στο παρόν έχει. Οχ, κάτι έχει εδώ μέσα. Αν νομίζω ότι ήταν σκουπίδια και πριν να τα πετάξω. Ό,τι και αν φαίνεται πολύ fancy πάντως. Σαν γυαλιά φαίνεται. Νομίζω είναι τσελένης αυτό. Ξέρω τι είναι, ναι. Είναι ένα μπουτσάκι. Είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και να το διακρίνετε περί τίνος πρόκειται. Πάντως δεν είναι εργαλείο βασανιστηρίου. Γιατί έτσι μοιάζει. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί για να καθαρίσει τη γλώσσα και είναι εργαλείο το οποίο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί σίγουρα θα έχει ρεδίωση στα φαρμακεία ή στα σούπερ μάρκετ που έχουν αυτά τα βουτσάκια για να μπορεί να καθαρίσει άντα τη γλώσσα σου. Το συγκεκριμένο είναι νομίζω από ανεξίδωτο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι υλικό είναι. Επίσης πήραμε και ευκάλυπτο σε εθέρεο έλαιο. Θες να μυρίσεις? Είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Ο ευκάλυπτος κάνει καλό όταν χαλαρώνει. Και ανάμεσα στα καλοριφέρ με ένα έτσι κανονικό. Βάζανε ένα γυάλινο σαν με νερό μέσα τέλος πάντων πάνω στο καλοριφέρ που ήταν ειδικό για αυτή τη δουλειά. Για να έχει λίγο υγρασία δηλαδή το δωμάτιο. Α, και ξαφνίζονταν ρίχνω... στο χώρο σου με το. Ναι, έβαζαν μέσα ευκάλυπτο ή στο μαξιλάρι κάποιες σταγόνες. Έχει πλέον και αυτά τα αρωματικά χώρα, όπως λέγονται, τα συσκευές που παράγουν απλά ατμόκριση. Ναι, κάτι τέτοιο απλά σε παλιωμοδίτη υποστήριξη. Ήταν πιο manual, πιο κατασκευή σπιτιού. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Μήπως είναι το δικό μου. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Εγώ εδώ μεταξύ θα σας δείξω τι κάνω και από πίσω. Το δικό
δώσει. Είναι δικό μου. Τι πήρε, φίλε. Εγώ λέω πήρε για όλη τη χρονιά, ξέρω εγώ. Πήρα κονσίλερ, το αγαπημένο μου, γιατί ξεμείναμε. Πήρα επίσης μία μάσκαρα που μου την πρότειναν και είδα ότι είναι top. Και η ξαδέρφη μου την πρότεινε. Μαργιαλένα, ευχαριστώ. Θα τη δοκιμάσω. Θα σα πω εντυπώσεις. Λέγεται Sky High. Είναι αυτή εδώ, είναι από τη Maybelline. Φαίνεται να είναι καλή, ξέρω εγώ. Το επόμενο κουτί περιέχει αυτό εδώ, είναι ανταλλακτικό για το παγωράκι της μικρής, το Dr. Brown. Σας έδειξα πώς θα το καθαρίσετε σε προηγούμενο βίντεο, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πήραμε και ένα καινούριο, γιατί από το χυμό πορτοκάλι που της Ελίνα κυτρίνησε. Και όσο να το καθαρίζεις, πώς φεύγει η κυτρίνη από το πορτοκάλι, δηλαδή αυτό το... Το χρώμα. Καλή μαγιά, δεν ξέρεις ότι υπάρχει τέτοιο ανταλλακτικό. Ναι, άμα το ξεχνάς όπως εμείς. Η Βασιλική, ας πούμε, σήμερα που βγήκαμε έξω, έριξε το ποτηράκι της. Αυτή τη στιγμή να το πάρεις να το πετάξεις. Επί τόπου το καλαμάκι που κόβησε σε χίλια σημεία. Δύο φορές το ρίξαμε. Μία η Βασιλική και μία η μαμά. Καλά, άμα το βράσει δεν έχει θέμα, αλλά το δικό μας έχει ξεφτύσει πραγματικά. Θέλει. Δείτε εγώ τι κάνω. Όσο κοιμήθηκε μικρή, κάναμε όλη το ντουζάκι, μπανάκι. Έχω βάλει εδώ πέρα. Τα ρούχα της για πλυντήριο, αυτά μάλλον θα βγουν. Ίσως βάλω και εκείνα, τα σκούρα που έχει. Αυτό το καλάθι απλήτων ήταν στο δωμάτιό της. Και λέω στον Αλέξη, θα κάτσω να κάνω ηλεκτρική σκούπα. Μου λέει, δεν πρόκειται να κάνεις ηλεκτρική σκούπα γιατί η Βασιλική θα κοιμηθεί. Πόσο δίκιο. Είναι νωρίς εντωμεταξύ, είναι γύρω στις 9 η ώρα. Μπορώ να κάνω ηλεκτρική. Γιατί γέμισε όλο το πάτωμα κομφετή. Η Βασιλική έπαιζε με κάτι παιδάκια και τη ρίχναν κομφετή. Το χαλί μου είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή με κομφετή. Που πήγαν τα άλλα, δεν ξέρω. Α, εδώ ένα πράσινο. Οπότε δεν θα κάνουμε ηλεκτρική, θα κάνουμε αύριο ίσως. Αλλά αύριο είναι και η μεγάλη μέρα του καρναβαλιού. Θα γίνεται πάνικος αν αυτό που είδατε σήμερα σας φάνηκε τρομερό. Πρέπει να δείτε την αυριανή μέρα που υπάρχει και το έθιμο με τους γεννήτσαρους και τις μπούλες και συνδυάζεται το μοντέρνο μαζί με την παράδοση. Και είναι πολύ ωραίο. Επίσης έχω μια ιδέα για το τι μπορεί να ντυθούμε, αλλά δεν ξέρω αν θα ντυθούμε τελικά. Θα το δείτε αύριο, αυτό το δείτε αύριο. Όσο θα ήθελα να κάνω ένα. Έτσι, για να μαζευτούν όλα τα παιχνίδια μαγικά. Και εγώ απλά να χαλαρώσω. Αλλά μόλις έγινε. Με τη μαγική δύναμη του δαχτύλου. Σκέφτηκα να κάνω ποδόλυτρο, παιδιά, γιατί με πεθαίνουν τα πόδια σήμερα. Είμαι πολλές ώρες όρθια. Και να βάλω αυτό. Θα το διαβάσω εγώ και θα μου πεις τι είναι, εντάξει. Oh. Στα γερμανικά είναι. Λέει Fuß. Ναι. Badeperlen. Badeperlen, ναι. Uria. Τι. Uria. 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 Ούρια. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό λέει, ουρέα. Φλεγκέντε. Φλεγκέντε, πώς λέει, ναι. Ναι. Ρέινιγκούγκου. Ρέινιγκούγκου, ναι. Τα γερμανικά μου από το σχολείο. Ερβάιχτ. Ερβάιχτ, ναι. Βερχορνούγκεν. Τι, Ερβάιχτ. Βερχορνούγκεν. Βερχορνούγκεν. Το βε το λέτε Verhornungen. Α, είναι τα... Είδες, διατροχένκε φούσε. Φύσε. Ωραία, θα μας πεις τώρα ότι έχω διαβάσει τόση ώρα. Δεν τα θυμάμαι όλα αυτά. Δεν έχω καταλάβει, Χριστό. Για να το δω ξανά. Κατάλαβα, τα πόδια μου θα πάθουν σμίκρυνση. Όχι, ρε, τι σμίκρυνση. Εντάξει, anyway. Είναι, το που διαβάσαμε στο τέλος είναι για πολύ ξηρά πόδια. Και ξηρά και πονεμένα. Φροντίζουν και καθαρίζουν τα πόδια, τέλος πάντων. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, θα χαλαρώσω. Εγώ δεν ξέρω, Αλέξη, τι θα κάνει. Και όσο ήθελα να απολαμβάνει το ποδόλυτρο της, εγώ σκέφτηκα λίγο να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Συνήθως σε μία ερώτηση απαντάμε, αλλά επειδή δεχτήκαμε πάρα πολλές ερωτήσεις αυτή τη φορά του ίδιου θέματος, θα απαντήσω λίγο απ' όλα. Είχαμε ανεβάσει πριν τρεις μερούλες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ανέβηκε αυτό το βιντεάκι. Ένα βίντεο στο οποίο προσπάθησα να μιλήσω γερμανικά στη μικρή, να δούμε λίγο πώς θα αντιδράσει, πώς θα το πάρει και όλα αυτά. Υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια και μηνύματα στο Instagram που ρωτούσαν πώς και τυχαίνει να ξέρω γερμανικά. Είναι κάτι που έχουμε απαντήσει προφανώς και σε προηγούμενα Q&A. Εννοείται ότι έχουμε και νέους στην παρέα και νέους στην οικογένεια, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην το γνωρίζουν. Έχω μεγαλώσει στη Γερμανία. Είμαι Έλληνας, αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία. Οπότε τυχαίνει, επειδή έζησε εκεί ως τα 12 μου, έμαθα τη γλώσσα τους. Όπως είπα, επειδή ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να απαντήσαμε στις περισσότερες. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με εμάς, με τη ζωή μας, με το οτιδήποτε, μπορείτε να την αφήσετε από κάτω στα σχόλια και θα προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε στα επόμενα βιντεάκια. Ή μπορείτε να μας στείλετε και στο Instagram, είναι και εκεί ένας τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να λύσετε ενδεχομένως κάποιες απορίες. Και αφού κάναμε για τη συζήτησή μας και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, καταφέραμε και βάλαμε για ύπνο τη μικρή νωρίς, αποφασίσαμε να δούμε ίσως καμιά σειρά αν βρούμε καλή στο Netflix. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια να προτείνετε από κάτω στα σχόλια. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει όλους τους κύκλους από τις σειρές που είχαμε ανοιχτές και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τη ζωή μας. Τυχαίνει να έχουμε χρόνο σήμερα να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα μπορέσω να δω ένα επεισόδιο και δεν έχουμε σειρά. Κάντε like στο βίντεο αν είσαστε από τα άτομα τα οποία ψάχνουν, μπορεί και μισή ώρα για να βρουν σειρά. Μπορεί να καταλήξουν κιόλας να μην δουν σειρά γιατί ψάχνουν τόσο καιρό. Και αν από την άλλη είσαστε από τα πολύ σπάνια άτομα τα οποία βρίσκουν με την πρώτη σειρά και είναι και ευχαριστημένοι, αφήστε ένα σχόλιο. Απλά έτσι να δούμε πώς θα μαζευτούμε, ρε παιδί μου. Ωρε φίλε, δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό τώρα. Για χιλιοστή φορά το παθαίνουμε με αυτό το καλή μου.
Τέλεια. Και εντωμεταξύ έχουμε και μπρίζες εδώ δίπλα. Και το πήρα χαμπάρι τώρα που έβγαινα. Δεν κοίταξα καθόλου στα πόδια μου τόση ώρα. Τι ανούλα, ήθελες ποδόλτρο, Φάτνη τώρα. Έτσι και κυτρινής, παιδιά. Δεν θα την αντέξω δεύτερη φορά. Αλήθεια σας το λέω. Κανονικά τώρα πρέπει να βγει όλο το χαλί, να πάει έξω στο μπαλκόνι και να αεριστεί. Έλα, οι πατέντες εδώ πέρα να πέφτουν στο τραπέζι. Είναι τρελό, έχουμε γυρίσει το χαλί από την ανάποδη. Προσπαθούμε απλά να το βάλουμε σε μια θερμή πηγή, ώστε να μην αναπτύξει μούχλα. Έχουμε πάθει φόβο με την κουλό, που μπορείτε να καταλάβετε. Και επειδή το χαλί μας έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο, προσπαθούμε να το σώσουμε κάθε φορά. Βέβαια. Είναι δύσκολη αυτή η αποστολή. Εδώ πέρα εντωμεταξύ είναι και ο Λεωκές από την προηγούμενη φορά που είχαμε μια ζημιά. Πού είχες? Λεπτομέρειες τώρα. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτά τα σημάδια ή στάμπες. Το κακάο που απορροφήθηκε από το χαλί, δεν έχω ιδέα τι έγινε. Οπότε αυτά για το σημερινό βιντεάκι. Θα είμαστε με το χαλί πάλι έτσι. Δεν ξέρω γιατί με πιάνει ένα panic attack. Νομίζω ότι ξαναγυρνάει το παρελθόν. Το ότι θα χάσω το χαλί μου για άλλον ένα μήνα και δεν θα το χαρώ. Και την τελευταία φορά είδατε τι έγινε, αυτό το καφέ που σας έδειξε ο Αλέξης. Φοβάμαι να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να ήταν καλή κίνηση αυτή. Θα δούμε αύριο. Τι θα πρωτοδουμάδιο βέβαια. Αυτά. Κάντε subscribe στο κανάλι, το κουδουνάκι, γράψτε σχόλια τις ερωτήσεις σας. Και εμείς μάλλον όπως καταλαβαίνετε θα πάμε για ύπνο. Ταινία και σειρά δεν νομίζω να δούμε τέτοια ώρα μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά που κάναμε. So, ναι, αυτά. Θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Γεια σας!